Βρισκόμαστε εδώ στην έκθεση του Σουτρέκτη. Θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα μηνύματα που έχετε εσείς με την εμπειρία σας τόσο στο κομμάτι το πρακτοριακό όσο και στο ξενοδοχειακό. Μέχρι στιγμής η Ολλανδική αγορά, η οποία είναι μια κατεξοχήν σημαντική αγορά για το νησί μας αλλά και για την Ελλάδα, δείχνει σημεία ανάκαμψης, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά το ρυθμό ροής των κρατήσεων, και υπάρχει γενικά μια αισιοδοξία ότι και η φετινή χρονιά, εάν δεν υπάρξουν απρόοπτες καταστάσεις, θα είναι εξίσου επιτυχημένη όπως και η περασμένη. Εξακολουθεί να κρατά τα σκύπτρα της τρίτης θέσης η Ολλανδική αγορά στο νησί μας. Στο νησί μας, ναι. Υπήρξε μια μικρή πτώση το 2022, η οποία σε συνδυασμό με την μεγάλη ανάπτυξη της πολωνικής αγοράς, που έχει εδραιωθεί στην τέταρτη θέση και έχει ίσως και τις προοπτικές να την ξεπεράσει, δημιουργεί κάποια ερωτήματα, αλλά πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει και πρέπει να μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε αυτές τις δύο σημαντικές αγορές, γιατί εκτός του ότι προσφέρουν με σημαντικό αριθμό επισκεπτών, έχουν και κόσμο ο οποίος αγαπάει τα νησιά και τον ελληνικό τρόπο ζωής. Από τα μηνύματα για την αύξηση των πτήσεων από την Ολλανδική αγορά στο νησί μας, πώς βλέπετε αυτά τα νέα? Αυτό είναι θετικό, με την προϋπόθεση βεβαίως να υπάρξουν και οι κατάλληλες συνθήκες όσον αφορά τη διαμονή. Ο ικανός αριθμός καταλυμάτων δηλαδή, γιατί όπως έχει ξεκινήσει γενικά η ροή των κρατήσεων από όλες τις αγορές, ίσως σύντομα να μην υπάρχουν δωμάτια. Από την εμπειρία σας, πώς βλέπετε την τουριστική σεζόν του 2023? Είναι, με βάση και τα τελευταία δεδομένα των τελευταίων δύο ετών, είναι ίσως λίγο ρυψοκίνδυνο να πούμε αυτή τη στιγμή πώς πρόκειται να εξελιχθεί η σεζόν, γιατί μας έδειξαν οι αμέσως τρεις προηγούμενες ότι τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή. Αλλά πρέπει να έχουμε και την αισιοδοξία ότι θα υπάρχει η σταθερότητα το επόμενο διάστημα και όλα θα πάνε καλά.